Χαίρετε, γεια σου, Σπυριδουλά. Καλημέρα. Καλώς την να. Σπυριδουλά! Μην τρελαθούμε σήμερα, ε! Καλημέρα και στον κόσμο, να πούμε. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε καλή αρχή για το νέο σας ξεκίνημα. Ευχαριστώ πολύ, χαρά μου. Θα πάει τέλεια, είμαι σίγουρη. Ευχαριστώ πολύ. Τι έχουμε εδώ πέρα τώρα, τάρτα. Τάρτα σας έχω κάνει, με μία κρέμα από κατσικίσιο τυρί. Όποτε. Μανιτάρια, μια ποικιλία μανιταριών και έχουμε βάλει φρέσκα μυρωδικά και ντοματίνια από πέρα. Μπράβο. Τέλειο. Μπράβο, Σπυρίδουλα, τέλειο. Σας έχω... Τέλειο. Άλλαξε τα πιάτα για να πάρει το πιο μεγάλο. Και σας έσπασε και το κομμάτι. Είναι λίγο πιο μεγάλο γιατί άντρας μπορεί λίγο πιο μεγάλο. Γι' αυτό. Πιο μεγάλο, ναι. Γιατί να κάνουμε τώρα. Τέλεια. Πάμε να δούμε τα υλικά για την συνταγή μας και να ξεκινήσουμε. Πανόστιμο είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Για την τάρτα μας θα χρειαστούμε 330 γραμμάρια αλεύρι, 180 γραμμάρια βούτυρο σε κομματάκια, ένα αυγό ολόκληρο, 30 γραμμάρια νερό, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Πολύ νόστιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τη γέμιση με τα μανιτάρια θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια μανιτάρια λευκά, 250 γραμμάρια μανιτάρια πλευρότους, ένα φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο, ένα πράσο επίσης ψιλοκομμένο, ένα τέταρτο του φλιτζανιού λευκό κρασί, δύο κουταλιές της σούπας άνηθο ψιλοκομμένο, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Και τέλος για την κρέμα από το τυρί μας θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια κατσικίσιο τυρί, 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 70 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη, ξύσμα από ένα λεμόνι και φρέσκο πιπέρι. Επίσης έχουμε και ντοματίνια που επιλέγω εγώ να βάζω πάντα πάνω από την τάρτα για δροσιά. Okay. Εσείς μπορείτε να μην βάλετε ή να βάλετε κάτι εξτρά σε ένα λαχανικό. Τέλειο. Είναι εξαιρετικό, αλήθεια το λέω. Είναι πραγματικά. Επίσης, εγώ έχω επιλέξει να βάλω κατσικίσιο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Πολύ καλά έκανα. Αλλά ο κόσμος μπορεί να το αλλάξει, να βάλει ένα ανθότυρο πολύ ωραίο που είναι και πιο οικονομικό, αλλά και πιο ελαφρύ και πιο καλοκαιρινό. Mm. Μπορεί να βάλει ένα κατοίκι, μπορεί να βάλει γενικά ό,τι του αρέσει. Μπράβο. Ο καθένας. Και φέτα επίσης. Απλά πρέπει να μειώσουμε το αλάτι στις υπόλοιπες Παρασκευές γιατί η φέτα είναι πιο αλμυρή. Σωστό αυτό που λες. Όταν βάλουμε φόρμα. Σωστό. Οπότε ξεκινάμε. Θα βάλω λάδι στα τηγάνια μου. Θα ξεκινήσουμε τη φάρση από τα μανιτάρια, λίγο ανάποδα, όχι από την τάρτα. Γιατί? Θα ξεκινήσουμε γιατί η τάρτα είναι λίγο πιο μερακλίδι και οπότε θα τα αφήσουμε για το τέλος. Μάλιστα. Ο κύριος Κρατερός ελπίζω να έχει φάει γιατί θα τον Εγώ, χρειαστώ. Ο κύριος Κρατερός είμαι έτοιμος. Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Τέλεια. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να βοηθήσετε με την κρέμα από τα τυράκια, άμα θέλετε. Σας έχω ένα πολύ ωραίο μπολ εδώ. Σας έχω φέρει γαντάκια να βάλετε Τέλεια. Για να τρίψουμε το τυράκι μας. Okay. Να μας τρελάνει, Σπυρίδουλα, ε. Εγώ ταυτόχρονα θα βάλω το πράσο μου μέσα στο τηγάνι. Ναι. Το βάζω ξεχωριστά. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε μαζί, αλλά εγώ το βάζω ξεχωριστά γιατί θέλει λίγο παραπάνω ώρα μαγείρεμα γενικά το πράσο. Οπότε δεν τα βάζω στο ίδιο τηγάνι. Ωραίο το αυτό. Και στο άλλο τηγανάκι θα βάλω τα μανιτάρια μου. Είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Yeah. Πάρα πολύ γρήγορη συνταγή. Με την οποία μπορούμε πάλι να παίξουμε με διαφορετικά πράγματα και να κάνουμε παραλλαγές. Να βάλουμε άλλα μανιτάρια, να βάλουμε πάρα πολλά λαχανικά. Λοιπόν, πες μου τι θες να κάνω εγώ. Θέλω να τρίψουμε το τυράκι εδώ μέσα. Με τι, με αυτό. Στον μπολ, με το χεράκι μας. Α, με το χεράκι, να το θρηματίσουμε. Ναι, να το θρηματίσουμε. Είναι πολύ αυτό εύκολο και είναι πολύ μαλακό. Αυτό όμως λιώνει. Αυτό θέλουμε, θα το κάνουμε κρέμα. Θέλουμε να λιώσει. Λίγο να το σπάσουμε. Δεν σπάει αυτό πολύ. Τέλεια. Από ό,τι βλέπω, γιατί έχει. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία ιδέα είναι αυτή. Χαίρομαι πάρα πολύ και είναι και πάρα πολύ ελαφριά επίσης, γιατί έχει και καλοκαίρι και δεν θέλουμε πολύ βαριά να τρώμε φαγητά. Εγώ θα πρότεινα να το δοκιμάσει το κατσικίσιο. Πιστεύω ότι πηγαίνει πολύ πολύ το κατσικίσιο. Ήταν πολύ σωστή. Είναι και εγώ το προτιμώ πολύ και με τα μανιτάρια είναι και τέλειο συνδυασμό. Εδώ θα δώσουμε ίσα ίσα λίγο χρώμα, να μαλακώσουν ελάχιστα και τα θέλουμε να είναι τραγανά τα μανιτάρια μας. Δεν θέλουμε να λιώσουν πάρα πολύ. Επίσης το πράσο μας να πάρει λίγο χρώμα. Και θα το ενσωματώσουμε εδώ με τα μυρωδικά μας και το φρέσκο κρεμμυδάκι. Ωραία. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι εδώ πέρα. Okay. Βάλτε το κι αυτό γιατί δεν υπάρχει λόγο. Θα βάλουμε κρέμα. Και θα κάνουμε ό,τι κάναμε την προηγούμενη φορά με το υπέροχο σύρμα μας. Μάλιστα. Θα κάνουμε μια τέλεια κρέμα. Okay. Οπότε βάζουμε την κρέμα που έχουμε ζεστάνει. Έτσι. Ναι, φυσικά. Okay. Έχουμε ζεστάνει λίγο την κρέμα για να μπορέσουμε να μαλακώσουμε το τυράκι. Με το φουέ θες να το κάνουμε όλο αυτό ή ναι, με τη Μαρίζ. Με το φουέ. Μάλιστα. Τέλεια. Θα μην το κάνουμε εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς είναι γιατί. Στην κουζίνα λερωνόμαστε, είπαμε. Ναι. Σωστό.
Λοιπόν, α, τέλεια. Δύο βοηθήσεις. Κάνω και εγώ έτσι λίγο. Εγώ ταυτόχρονα θα βοηθήσω, θα ξύσουμε το λεμόνι μας μέσα στην κρέμα του τυρί. Πυρίδουλα, πιστεύεις ότι ο κρατερός, ας πούμε, είναι πιο έμπιστος γι' αυτό τον έχεις χρήσει βοηθό σου ή τι? Ναι, ναι. Είναι στο πλαίσιο της προσέγγισης ο κύριος κρατερός και ο κύριος κρατερός, για πες. Αρχικά θα ήθελα να πάρω θέση στο προηγούμενο θέμα, το οποίο εγώ πιστεύω ότι η κυρία Καραβάτου πάει στο μάρκετ συνέχεια. Ναι. Αλλά ο κύριος Κρατερός φτιάχνει τα ντουλάπια όταν έρχονται τα πράγματα στο σπίτι. Ούτε ναι, αυτό. Α, εντάξει, και καλά διπλωματία τώρα. Οπότε δεν ισχύει τίποτα από τα δύο. Είστε και δύο πάρα πολύ καλυμμένοι. Ναι. Καλά, εντάξει. Ούτε αυτό εσύ. Ούτε αυτό. Όχι, όχι. Εγώ πηγαίνω στο μάρκετ και εγώ τα φτιάχνω τα πράγματα και εγώ ξέρω κιόλα τι λείπει και τι δεν λείπει από το σπίτι. Χαίρομαι. Έτσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Και το είπε και η κυρία Κέτ. Η κρέμα μας είναι έτοιμη. Θα ρίξουμε λίγο πιπεράκι μέσα. Ναι. Και θα βάλουμε και την παρμεζάνα μας. Okay, έτσι, μάλιστα. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, αυτά θα τα αφήσουμε όπως είναι εδώ, δεν μας ενοχλούνε. Ναι. Ένα λεπτάκι και θα βάλουμε τα υλικά στο μίξερ για να κάνουμε και τη ζύμη μας. Μάλιστα. Για την τάρτα. Που είναι μερακλίδι και από ό,τι μας είπες. Για να δούμε. Παίρνουμε το αλεύρι. Θα έρθω εγώ δίπλα στον κρατερό εδώ. Μπορείς να φύγω εγώ από εδώ. Όχι, δεν με ενοχλείτε καθόλου. Βάζουμε το αλεύρι. Βάζουμε το βουτυράκι ολόκληρο. Εντάξει. Και ναι. Έπεσε, ναι. Επίσης, να σας πω ότι αυτή η ζύμη είναι ουδέτερη γενικά. Μπορούμε να κάνουμε και γλυκές και αλμυρές παρασκευές με τη συγκεκριμένη ζύμη. Μπορούμε να την ετοιμάσουμε. Τι βάλαμε τώρα εδώ πέρα από τα δύο μπολάκια μας? Αλάτι και τη ζάχαρη. Αλάτι, ζάχαρη. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Βούτυρο. Και εδώ μέσα έχουμε βάλει βούτυρο. Βούτυρο, αλεύρι, αλάτι και ζάχαρη. Βούτυρο, αλεύρι, αλάτι, ζάχαρη. Σε ένα λεπτό θα βάλουμε και το αυγό με το νεράκι και θα είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Αυτή πρέπει να είναι σε δυνατή φωτιά. Σε δυνατή. Γιατί σε ένα λεπτάκι θα βάλουμε και τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι στα μανιτάρια μας. Ωραία. Θα βάλουμε και το πράσο, το οποίο το θέλουμε να πάρει ένα ωραίο χρωματάκι. Θα ανακατέψουμε λίγο το τηγάνι. Είπαμε, το πράσο το έκανε λίγο ξεχωριστά η Σπυρίδουλα. Ναι, γιατί θέλει και παραπάνω ώρα. Ναι. Θα κλέψουμε λίγα μυρωδικά από τα υπέροχα που έχετε εδώ πέρα. Μα γι' αυτό τα έχουμε. Τέλεια. Έχεις καλύτερα μυρωδικά από αυτά. Στη φωλιά των κούκκου δεν είναι τα καλύτερα. Νομίζω ότι είναι τα καλύτερα όλου του κόσμου, ναι, αυτά τα μυρωδικά. Πιστεύω. Είναι αλήθεια αυτό, ότι είναι τα καλύτερα. Ναι. Σε αυτή τη φάση θα βάλουμε το Είμαστε αυγό. Είμαστε κι εμείς οι καλύτεροι του κόσμου, πιστεύεις? Το αυγό και μάλιστα το νεράκι. Μάλιστα. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε έτοιμοι. Εντάξει. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Τώρα, λίγο κρασάκι. Λίγο κρασάκι. Και για το τέλος τον άνηθο. Επίσης, πολύ ωραία γέμιση και για πίτα, να το κάνουμε μια πίτα. Πολύ σωστό. Μια μανιταρόπιτα με πράσα και φρέσκο κρεμμυδάκι. Είναι έτοιμο. Πας και αυτό τελείωσε. Για δες. Είναι πανέτοιμο. Okay. Για αυτό να τώρα, το θόρυβο. Από εδώ δεν θα το βγάλουμε, θα σας δείξω τι έχουμε κάνει. Okay. Η ζύμη μας θα είναι αυτή. Μάλιστα. Τη βγάζουμε και τη βάζουμε στο ψυγείο. Μάλιστα. Και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Μετά, okay, από μισή ωρίτσα περίπου που την έχουμε να ξεκουραστεί. Τέλεια. Τη βάζουμε στον μπάγκο με λίγο αλευράκι. Την ανοίγουμε σιγά σιγά με τα χέρια μας και έπειτα με τον πλάστη μας. Μπορούμε να την ανοίξουμε, και με πλάστη και με το χέρι. Μάλιστα. Ανοίγει πάρα πολύ εύκολα. Εγώ θα σας πω ότι την ανοίγω όντως και με το χέρι πολλές φορές χωρίς πλάστη στο σπίτι. Αν μας πάσει κάπου δεν πειράζει, παίρνουμε κάποιο κομμάτι και το νέουμε στην τάρτα. Ωραία. Θα σας δείξω ότι έχουμε ήδη ψήσει μια τάρτα. Βέβαια. Για λόγους για να σας δείξω. Τηλεοπτικού χρόνου. Αυτό λοιπόν το ανοίγουμε και το βάζουμε στην ταρτιέρα μας. Ναι, έτσι, το ανοίγουμε, το απλώνουμε, βάζουμε κάποιο βάρος από πάνω. Για να μην. Τα φασολάκια, μπράβο, βάζουμε βάρος. Έχουμε έτοιμη την κάρτα μας μετά από 18 με 20 λεπτά περίπου. Σας τα λέω λίγο γρήγορα τώρα. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε το ζυμάρι μας, το βάζουμε στην ταρτιέρα μας, σωστά? Ναι, βεβαίως. Βάζουμε τα φασολάκια πάνω, έχουμε προθερμάνει το φούρνο. Στους 180 βαθμούς. Στους 180. Και μετά το βγάζουμε μετά από 20 λεπτά. Ψήνουμε για 20 λεπτά με το βάρος με τα φασόλια. Ωραία. Αποσύρουμε τα φασόλια και ψήνουμε άλλα 5 λεπτά με 6
για να πάρει αυτό το ωραίο χρυσαφή χρώμα. Και το αποτέλεσμα λοιπόν που θα βγει είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Είναι αυτό της τάρτας μας. Πολύ ωραία. Εγώ το ψήνω τόσο γιατί δεν την ξαναψήνω με τη γέμισή μου. Έχω έτοιμη την κρέμα που έχει κάνει ο κύριος Κρατερός και τη βάζουμε από κάτω σαν βάση. Μάλιστα. Την απλώνουμε όμορφα. Απλώνει πολύ εύκολα και με το κουτάλι, γι' αυτό επιλέξαμε και αυτό το τυράκι. Κρέμα, ναι. Που είναι κρεμώδες. Πολύ ωραία. Έχεις δει καλύτερα χτυπημένο τυρί, πες μου. Σπυριδούλα, έχεις δει καλύτερα χτυπημένο τυρί ποτέ? Όχι, δεν έχω δει ποτέ καλύτερο. Επίσης δεν έχω δει και πιο ωραία, ελαφριά, τόσο κρέμα καλοκαιρινή, όπως πρέπει να είναι, και δροσερή αυτή η κρέμα. Πιο ωραία κουζίνα. Και όλα αυτά γιατί πιο ξέρω... Πιο ωραία κουζίνα, σας το είπα και την προηγούμενη φορά. Γιατί ξέρω να διαλέγω το σωστό τυρί. Γιατί πηγαίνω συνέχεια στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, βάζουμε τα μανιτάρια μας από πάνω, το οποίο είναι έτοιμο. Για να φαίνεται. Α, τέλεια. Το οποίο... Θα σου πει ο Δημήτρης από πάνω, παρακαλώ πολύ. Τέλεια. Στην μπαίνει μας. Βάζουμε τα μανιτάρια μας από πάνω. Επίσης μπορούμε να βάλουμε όσο θέλουμε εμείς, όσο πιο πολλά βάλουμε, τόσο πιο βαριά θα γίνει η τάρτα. Mm. Αλλά με τα συγκεκριμένα υλικά που έχω επιλέξει εγώ δεν γίνεται βαριά, γιατί είναι μόνο ένα τυρί και φρέσκα μανιτάρια. Να σε ρωτήσω κάτι, υπάρχει κάποιο λόγο που δεν το πήγε στο τυρί μέχρι πέρα? Υπάρχει λόγο γιατί εμεί με τη μοντέρνα κουζίνα τα κάνουμε λίγο πιο minimal, να το πω. Α. Αλλά εγώ τι δικέ σα είχα γεμίσει όπω το σπίτι αυτό μου. Αυτό είδα, αυτό είδα. Τώρα πήγε το εσείς χέρι μου. Εμεί το τίνκα μέχρι πέρα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε τελειώσει με την τάρτα. Έχουμε κρατήσει λίγα ντοματίνια όπω σα είπα και πριν. Και βάζουμε για να τη δροσίσουμε ακόμα περισσότερο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κολατσιό επίσης και για παιδάκια που θα τη φάνε. Σωστό. Γιατί έχει το τυράκι. Και δεν θα δυσκολευτούν. Είναι πολύ ελαφρύ. Και είναι και αν θέλετε να κάνετε κάτι που δεν είναι πίτα, μπορούμε αλλά να κάνουμε πολύ νόστιμο μια και τάρτα. Και μάλιστα. Μπράβο. Πολύ εύκολα. Βεβαίως. Και η συγκεκριμένη τάρτα είναι και ουδέτερη. Δεν είναι, είπαμε, μπορούμε να την κάνουμε και για γλυκό και για αλμυρό. Να αντικαταστήσουμε ακόμα και με αυτή την κρέμα, με μια κρέμα γάλακτος και ένα τυρί κρέμα και να βάλουμε μια μαρμελάδα από πάνω. Φυσικά. Οπότε να το κάνουμε σαν cheesecake με μια γλυκιά τάρτα. Σωστή. Αυτό με μαρμελάδα, φράουλα. Και είμαστε έτοιμοι. Εύχομαι να σας άρεσε.